Μένουμε λοιπόν στα καφέ μας. Πάμε να τα δούμε με τους συναδέλφους μας, τον Φίβο Κλαδιανό και τον Γιώργο Μιχαηλίδη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Γιώργο, ξεκινώ από σένα. Έχεις ρεπορτάζ από τη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Ενέργειας και βεβαίως εκτός από το τι θα γίνει στην αγορά καυσίμων σήμερα, αύριο, μεθαύριο, το ερώτημα είναι αν αυτό το πράγμα όλο που ζούμε εξελιχθεί σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας διεθνώς, κατά πόσον αυτό μπορεί να επηρεάσει τους στόχους που έχει βάλει η κυβέρνηση πάνω στους οποίους έχει στηρίξει αυτά που θέλει να κάνει στο μέλλον. Πολύ σωστά. Είναι η επίθεση στη Σαουδική Αραβία. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπορεί να επηρεάσει και εμάς. Ωστόσο, καλό είναι να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο, διότι ας πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Μέχρι στιγμής μετράμε κάποιες ώρες της συγκεκριμένης κρίσης. Ακούσαμε και προηγουμένως στη συνέντευξη που είχες ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη για το τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον και αν θα διαρκέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη κρίση. Και εδώ έρχεται ο σχετισμός με τις τιμές. Οι παράγοντες της αγοράς και αυτό το οποίο υπόθηκε στη σύσκεψη σήμερα, στην ευρεία υπουργική σύσκεψη, είναι ότι θα πρέπει η κρίση αυτή, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου να διαρκέσει αρκετές ημέρες προκειμένου αυτή να φτάσει στην ελληνική αγορά. Μάλιστα υπόθηκε ότι μία αύξηση της τάξης από 1 έως 3 με 5 περίπου λεπτά είναι μία απολύτως διαχειρίσιμη αύξηση για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα ίδια τα βενζινάδικα, τα πρατήρια θα μπορούν να την απορροφήσουν. Τώρα φυσικά εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη κρίση και αμέσως να αυξήσει την τιμή της βενζίνης και προκειμένου να κερδίσει 1-2 πελάτες παραπάνω και μερικά ευρώ παραπάνω, εκεί μπορούμε να πούμε ότι έρχεται ο ρόλος της πολιτείας με συνεχείς ελέγχους, αλλά και η προσωπική μας ευθύνη, διότι αυτό το οποίο υπόθηκε σήμερα στη σύσκεψη είναι ότι και οι ίδιοι πολίτες μπορούν και πρέπει να ελέγχουν τα βενζινάδικα στα οποία πηγαίνουν, προκειμένου να βλέπουν τι διαφορές υπάρχουν. Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει μια πολύ μεγάλη, μια μεγάλη αύξηση της τιμής που φτάνει στον πολίτη. Το δικό μου το ρεπορτάζ επιβεβαιώνει την κυρία που βγάλαμε προηγουμένως, συγχώρεσέ με, δεν θυμάμαι το όνομά της. Την κυρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Κωνσταντινοπολών. Η οποία συμμετείχε στη σύσκεψη, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι λίγο ότι μου κλέψε το ρεπορτάζ, ότι σε ένα βαθμό δεν υπάρχει αύξηση στην ελληνική αγορά. Και για να πάμε λίγο και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι μπορώ να σου μεταφέρω ότι κυβερνητικά στελέχη έλεγαν σήμερα σε σκέψη σε υπουργεία αλλά και off the record ότι ελέγχουμε την κατάσταση, κοιτάμε, κάνουμε συνεχείς ελέγχους και προετοιμάζουμε και κάποια μέτρα προκειμένου, εάν και εφόσον η κρίση αυτή διαρκέσει αρκετές ημέρες και περάσει η αύξηση της τιμής του πετρελαίου στην ελληνική αγορά, να μπορέσουμε να επέμβουμε με κάποια πυροσβεστικά μέτρα προκειμένου και να μπορούμε να επιβλέψουμε τα πρατήρια αλλά και να ελέγξουμε την αγορά όσον αφορά προϊόντα τα οποία έχουν έμεση σχέση με το πετρέλαιο. Και βέβαια, Φίβο, φαντάζομαι ότι άλλη συζήτηση κάνουμε τώρα. Άλλη συζήτηση θα κάναμε αν δεν μιλούσαμε για μια χώρα που το ρεκόρ του υπερπλεονάσματος σπάει κάθε μήνα το προηγούμενο ρεκόρ του προηγούμενου μήνα. Αν δεν μιλούσαμε για μια χώρα που έχει 37 δισεκατομμύρια στο μαξιλάρι, όσο πολιτική αντιπαράθεση και αν έχει προκληθεί για αυτά τα χρήματα. Αν μιλούσαμε τέλος πάντων για μια χώρα η οποία έπρεπε τις επόμενες μέρες να δει τα επιτόκια για να δανειστεί, για να πάρει να πληρώσει μισθούς ή συντάξεις. Δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία είναι αρκετά θωρακισμένη. Mm-hmm. Υπάρχει το μαξιλάρι, τα επιτόκια έχουν κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Είναι πάρα πολύ ψηλά πάνω από τους στόχους η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος, άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα προς αυτό. Το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι έτσι κι αλλιώς οι πολίτες είναι πάρα πολύ πιεσμένοι για να πληρώνουν τους φόρους και ότι είναι πάρα πολύ χαμηλός ο ρυθμός ανάπτυξης. Άρα, μια παγκόσμια κρίση θα κάνει πάρα πολύ κακό στην ελληνική οικονομία, η οποία είναι εύθραυστη, ανεμική ως προς την ανάπτυξη. Το πετρέλαιο στην Ελλάδα παντού χρησιμοποιείται ως εισρωή για τα πάντα επί της ουσίας. Η Ελλάδα έχει δύο ειδικά πράγματα που την επηρεάζουν. Μεγάλη επίδραση του πετρελαίου στις μεταφορές το καλοκαίρι. Mm-hmm. Είναι κάτι ευτυχώς που η τουριστική σεζόν κλείνει. Θα δούμε αν θα παραμείνει μέχρι του χρόνου. Και η Ελλάδα είναι χώρα που έχει τεράστια δηληστήρια και από τα δηληστήριά της τροφοδοτείται σχεδόν όλο το σύνολο των Βαλκανίων. Άρα θα δούμε πώς θα επηρεάσει και αυτό. Μέχρι στιγμής. Μου επιτρέψει, συγγνώμη, Φίβο, να σε διακόψω πάνω σε αυτό. Σήμερα στην ευρεία συσκέψη υπόθηκε ότι τα ελληνικά δηληστήρια είναι αρκετά ευέλικτα. Τι σημαίνει αυτό σε σχέση με άλλα δηληστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μπορούν να παίρνουν πετρέλαιο από πάρα πολλές πηγές σε αντίθεση με δηληστήρια τα οποία έχουν έναν ή δύο προμηθευτές. Οπότε αυτό έρχεται και επιβεβαιώνει αυτό που λες.
Τώρα, αυτό που έχει συμβεί μέχρι στιγμής δεν είναι ένα τεράστιο σοκ αύξησης τιμής του πετρελαίου. Αλλά, όπως μας είπε ο κύριος Καπόπουλος, ένας άνθρωπος που ξέρει αυτά τα θέματα ίσως ως ελάχιστη στην Ελλάδα, Βέβαια. Δεν ξέρουμε ακόμα πού θα φτάσει αυτή η κρίση. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μέχρι στιγμής απλά πραγματάκια. Αν όμως ο Τραμπ τραβήξει το σκηνή παραπάνω, υπάρξει μια ακόμα τέτοια κίνηση, πρέπει η κατάσταση να είναι ανεξέλεγκτη για να έχουμε ένα πολύ μεγάλο σοκ τιμής, το οποίο μάλιστα σε μια παγκόσμια οικονομία που είναι σε νευρικότητα, που έχει μπει σε στασιμότητα στην ευρωπαϊκή τουλάχιστον ήπειρο οικονομία, μπορεί να έχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Αυτά όλα θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε. Χρειάζεται ψυχραιμία και καλώς η κυβέρνηση λέει ότι θα δει τι θα κάνει για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι. Όπως η προηγούμενη κυβέρνηση έπραξε με κοινωνικό τρόπο για θέματα που ήταν της οικονομίας αλλά που δεν πράξαμε ότι απευθύνονται σε ανθρώπους, παραδείγματος χάρη ηλεκτρική ενέργεια, δεν υπήρχαν σπίτια χωρίς ηλεκτρική ενέργεια τα τελευταία 4 χρόνια. Έτσι, αν χρειαστεί και μια κυβέρνηση, αντί να κατηγορεί την προηγούμενη για το θέμα της ΔΕΗ, θα πρέπει να πράξει κάτι ανάλογο στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Ούτως ή άλλως, Γιώργο, υπάρχουν πολιτικές κινήσεις οι οποίες πάντα μπορούν να αποτελέσουν ένα ανάχωμα στην κρίση. Για παράδειγμα, άκουγα σήμερα τον πρόεδρο των Πρατεριούχων να λέει ότι αν δεν υπήρχε το μεταφορικό ισοδύναμο, ήδη τώρα που μιλάμε, στα νησιά η βενζίνη θα είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Η χώρα μας έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, έτσι ώστε έτσι κάθε κυβέρνηση πρέπει και οφείλει, κυρίως ως προς το σεβασμό προς τους πολίτες, να λαμβάνει υπόψη τέτοιου είδους μέτρα, ναι, και ακόμα και σε δύσκολες στιγμές να μπορεί να τα εφαρμόζει, να μπορεί να βοηθάει τους πολίτες προκειμένου να μην βλέπουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Όπως στα νησιά που είπες προηγουμένως, ή υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν άμεση, δεν έχουν καλό οδικό δίκτυο για να φτάσεις. Mm-hmm. Είμαστε μια χώρα η οποία κάνουμε τα λεωφορεία και τα φορτικά κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις όσον αφορά τα logistics, αλλά οι αποστάσεις είναι μικρές διότι οι περιοχές είναι δύσβατες, ναι, με αποτέλεσμα να καίγεται πάρα πολύ καύσιμο. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση, όπως είπε και ο Φίβος, έχει, και είναι κάτι το οποίο ξέχασα να το επισημάνω προηγουμένως, στα μέτρα τα οποία εξετάζει είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν δηλαδή η συγκεκριμένη κρίση φτάσει αρκετά μακριά, τότε η κυβέρνηση είναι πολύ πιθανό να λάβει κάποια μέτρα όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ μπορώ να σου μεταφέρω το εξής, ότι κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος σήμερα μου είπε ότι είμαστε εδώ, δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι το ζήτημα. Ναι. Είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα χρειαστεί να παρέμβουμε, αλλά ακόμα και αν παρέμβουμε, θα είναι προς όφελος των πολιτών. Πάντως, Φίβο, με δεδομένο ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως το γνωρίσαμε και το ακούσαμε προεκλογικά, στηρίζεται σε προβλέψεις ανάπτυξης 4%, αυτή η κρίση η πετρελαϊκή έρχεται να προστεθεί στην ύφεση στην οποία έχει μπει η Γερμανία, στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας και στην διεθνή αβεβαιότητα που υπάρχει, με αποτέλεσμα να εντείνονται τα ερωτήματα κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα, σαν να είναι ένα γαλατικό χωριό μες στην Ευρώπη, την ώρα που οι άλλοι επιβραδύνουν, να σκίζει από την ανάπτυξη και να πηγαίνει από το 3% στο 4% σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και κάτι ακόμα δεν αναφέρεις, ότι ο τουρισμός καλά πάει, υπάρχουν διάφορα αντιφατικά στοιχεία, mm-hmm, πάντως δεν μπορεί να έχει τη, ναι, δυναμική που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια. Που για 3-4 χρόνια έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, 4% δεν υπάρχει πια ως βάση ανάκτηση αξιοπιστία για να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο στα πρωτογενή πλεονάσματα. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να έχει πει ότι ένα λάθος έκανα, λάθος νούμερο έλεγα, το πήγε στο 3% σε μια συνέντευξη διεθνές μέσω, αν θυμάμαι καλά. Το 3% είναι επίσης ένας δυσθεώρητος στόχος, δεν πρόκειται να πιαστεί δυστυχώς, αν δεν αλλάξει κάτι στα πράγματα. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι να μειωθεί ο στόχος του πλεονάσματος. Να φύγουν χρήματα που δίνονται για την πληρωμή του χρέους, ναι, και να πάνε σε αναπτυξιακούς σκοπούς και στους πολίτες απευθείας, που θα έχει και αυτό αναπτυξιακή επίδραση, γιατί θα τονωθεί η ζήτηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το πράγμα είναι μπροστά μας. Ναι. Δεν ξέρω πώς αντιδράσει η κυβέρνηση. Βλέπω ότι ακόμα μερικά στελέχη επιμένουν, τα περισσότερα κυβερνητικά επιμένουν να λένε ότι εμείς θα φέρουμε, μάλιστα, την ανάπτυξη και μας αρέσουν οι επενδύσεις. Δεν πρόκειται να δούμε κάτι θεαματικό. Δεν είναι αυτή η διεθνή συγκυρία. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ.